όμως υπάρχουν δύο διαφορετικοί πόλοι που ο ένας πόλος προσελκύει τον άλλον στην επικοινωνία μεταξύ των δύο ανθρώπων. Ο ένας πόλος στον τρόπο επικοινωνίας όσον αφορά ουσιαστικά στον τρόπο που δενόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Ο ένας δεσμός ουσιαστικά, ο ένας τύπος δεσμού ονομάζεται αγχώδης. Αυτός ο αγχώδης τύπος δεσμού είναι ο άνθρωπος που αρπάζεται από τις σχέσεις προς επικύρωση των συναισθημάτων του, προς αναγνώριση, προς κάλυψη αναγκών, προς λήψη ενδιαφέροντος και προσοχής. Ο άλλος πόλος, από την άλλη πλευρά, που μαγνητίζεται από τον πόλο νούμερο 1, από τον πόλο της αγχώδους προσκόλλησης, ο άλλος πόλος ονομάζεται αποφευκτικός τύπος επικοινωνίας, αποφευκτικός τρόπος να δένομαι, να δημιουργώ δεσμούς με τους άλλους ανθρώπους. Στον αποφευκτικό τρόπο παρατηρούμε ανθρώπους που τρέχουν να φύγουν από τις σχέσεις, αποφεύγουν τις σχέσεις. Ουσιαστικά αποφεύγουν τις σχέσεις από θέση φόβου αφανισμού τους. Και πολύ συχνά ακούμε ανθρώπους να λένε «πνίγομαι μέσα στις σχέσεις». Τι γίνεται όμως, βρε παιδί μου, και εγώ που πνίγομαι μέσα στις σχέσεις γενικώς, επιλέγω κάποιον που με πνίγει κιόλας? Γιατί ο αγχώδης τύπος προσκόλλησης, ο αγχώδης τρόπος να δένομαι και να αποκτώ δεσμούς με τους άλλους ανθρώπους, ο πόλος νούμερο 1 που λέγαμε πριν. Αυτός λοιπόν ο αγχώδης τρόπος προσέγγισης της επικοινωνίας έχει μέσα του το αρπάζομαι από τις σχέσεις και άρα με αυτό το αρπάζομαι και σε κυνηγάω και σε κυνηγάω, καταλήγω να σε πνίγω. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι προσελκύουν ο ένας τον άλλον. Αλληλομαγνητίζονται. Όλη η ιστορία εδώ βρίσκεται στο να επαναλαμβάνεται ουσιαστικά μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων για τον κάθε έναν από αυτούς το δράμα της παιδικής τους ηλικίας. Αναβιώνουν την παιδική τους ηλικία και τα πράγματα που έζησαν εκεί ως παιδιά. Ο αγχώδης άνθρωπος λέει «Σε παρακαλώ, μη με εγκαταλείψεις, θα είμαι καλό κορίτσι. Θα κάνω τα πάντα για σένα, μα εγώ δεν μπορώ χωρίς εσένα. Χαλάκι θα γίνω να με πατήσεις». Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει νιώσει ότι αξίζει την αγάπη έτσι και αλλιώς. Νιώθει ότι αξίζει να αγαπιέται αφού την κερδίσει την αγάπη, αφού είναι καλό κορίτσι, καλό παιδί, καλό αγόρι, αφού κάνει όλα τα χατήρια, αφού γίνει χαλάκι να τον πατάνε, αφού σου δώσει. Για να πάρει μερικά ψίχουλα αγάπης. Πολλές φορές λοιπόν αυτό το είδος προσκόλλησης καταλήγει στη μετεχμιακή διαταραχή προσωπικότητας. Σε αυτή τη διαταραχή προσωπικότητας που το ζήτημα της εγκατάλειψης, της ματέωσης, είναι πολύ πυρηνικά κεντρικά ζητήματα και δημιουργείται ένα τεράστιο δράμα μέσα στις σχέσεις και γύρω από τις σχέσεις προς διεκδίκηση των σχέσεων και η άλλη πλευρά, ο άλλος άνθρωπος, ο σύντροφος, μεταφέρεται στο να είναι ο πόλος του φεύγω, πολύ ακραίος. Το φεύγω μπορεί να είναι αρχικά αδιαφορό. Δεν με ενδιαφέρεις. Δεν σε υπολογίζω. Αδιαφορώ για τα συναισθήματά σου. Γίνομαι σκληρός, σκληρή, ψυχρός, ψυχρή, απόμακρος, απόμακρη. Πραγματικά γίνομαι μία παγοκολώνα. Η μεταχμιακή προσωπικότητα ή ο πόλος του αγχώδους τύπου προσκόλλησης όταν βρίσκεται σε ένταση δημιουργεί ακόμα περισσότερο δράμα, ακόμα περισσότερα μηνύματα, ακόμα περισσότερα «Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς,
Γιατί δεν μ' αγαπάς? Τι να κάνω για να μ' αγαπάς? Ζήλια, κτητικότητα, έλεγχος, συγκεντρωτισμός. Να αρπάξει τον άλλον άνθρωπο, ακόμα και με κακούς τρόπους. Όχι να τον διεκδικήσει με τους πρώτους τρόπους, που ξεκίνησε με το να είναι το καλό κορίτσι. Γίνεται το κακό κορίτσι. Γίνεται ένα επικίνδυνο κορίτσι. Πρώτα για τον εαυτό της και μετά και για τους άλλους. Ο τύπος προσκόλλησης του αποφευκτικού ανθρώπου που λέει «Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι άλλοι θα είναι δίκαιοι μαζί μου. Πάντοτε θα είμαι η αδικημένη ο αδικημένος, η ρηγμένη ο ρηγμένος. Πιστεύω πως οι άνθρωποι δεν θα είναι εδώ για μένα. Κανείς δεν θα είναι εδώ για μένα. Και άρα, αφού κανείς δεν θα είναι εδώ για μένα, δεν δίνω τον έλεγχο της ζωής μου σε κανέναν. Και γίνομαι άκαμπτη, άκαμπτος συναισθηματικά. Γιατί ακριβώς δεν εμπιστεύομαι τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι αξιόπιστοι οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι αξιόπιστη η αγάπη. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι όλοι οι άλλοι θα είναι εδώ. Δεν θα είναι δίκαιοι μαζί μου. Θα χάσω τον εαυτό μου μαζί τους. Άρα, ας μείνω σε εμένα. Έχω μάθει να στηρίζομαι σε εμένα. Και το ότι έχω μάθει να στηρίζομαι σε εμένα, τελικά γίνεται πόλος έλξης για την άλλη πλευρά, για τους αγχώδεις ανθρώπους που βλέπουν τον αποφευκτικό άνθρωπο, που προφανώς στην πρώτη φάση δεν βλέπουν έναν άνθρωπο που φεύγει ή που αποφεύγει τις σχέσεις, βλέπουν έναν άνθρωπο που ορίζει τη ζωή του, που έχει τον έλεγχο της ζωής του. Και πράγματι ορίζει πολλά πράγματα, εγώ θα πω, στη ζωή του, και έχει τον έλεγχο της ζωής του, γιατί έχει μάθει να στηρίζεται στον εαυτό του. Γιατί οι άλλοι τον πρόδωσαν, τον εγκατέλειψαν. Δεν τους εμπιστεύεται πια και έμαθε ως επιβιωτικό μηχανισμό να στηρίζεται μόνο στα δυο του πόδια. Τονίζω τη λέξη μόνο στα δυο του πόδια, όχι και στα δυο του πόδια. Δεν εμπιστεύεται τους άλλους ανθρώπους και άρα δεν θα εμπιστευτεί και εσένα. Δεν εμπιστεύεται τους άλλους ανθρώπους και άρα, παρότι εσύ πιστεύεις πως θα έχω ένα σύντροφο που φαίνεται να ορίζει τη ζωή του, έχει τη ζωή στα χέρια του, τα ελέγχει όλα, αχ, θα ξεκουραστώ εγώ που θέλω να μου καλύψει τις ανάγκες μου. Εσύ μπορεί να νιώθεις έτσι, αλλά εκείνος θα στηρίξει μόνο τον εαυτό του, όχι εσένα. Οι δεξιότητές του και οι ικανότητές του είναι μηχανισμοί επιβίωσης, τους οποίους κατέκτησε από την παιδική του ηλικία έως τώρα και τους έχει για πάρτι του, όχι για σένα. Και εκεί λοιπόν που αρχίζεις και λες, ωραία, θα ξεκουραστώ τώρα, θα μπορέσω να ανακουφιστώ στη στιβαρή του αγκαλιά. Διαπιστώνεις πως δεν είναι καθόλου έτσι. Διαπιστώνεις πως όσο εσύ προσπαθείς να καλυφθείς από εκείνον, το οποίο προφανώς δεν είναι υγιές να δίνεις εσύ τον έλεγχο της ζωής σου, όλο τον έλεγχο της ζωής σου στον άλλον και εκείνος να κρατάει τα πάντα για την πάρτη του, κανένα από τα δύο δεν είναι υγιές, αλλά όταν λες, αχ, θα αφήσω τον έλεγχο της ζωής μου σε εκείνον, εκείνος φεύγει ακόμα πιο μακριά. Και λες, τι έκανα λάθος, μα εγώ σε αγαπάω ακόμα πιο πολύ, γι' αυτό αφήνομαι στα στιβαρά σου μπράτσα. Αυτή είναι η ένδειξη της αγάπης μου και όλος λέει, πνίγομαι, 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 φεύγω. Και απομακρύνεται ακόμα πιο πολύ. Ο ένας πνίγει, ο άλλος πνίγεται. Στους πρώτους 6-7 μήνες, γιατί μέχρι εκεί είναι το ωραίο, maximum μέχρι εκεί, ο άνθρωπος που ανήκει στον αποφευκτικό δεσμό μπορεί και αξιοποιεί μέσα του την αίσθηση της ορμόνης ντοπαμίνης, που είναι η ορμόνη του επιτεύγματος. Είναι στη σχέση, με επιλογή του είναι στη σχέση, η ορμόνη ντοπαμίνη που εκρίνεται γιατί όλες οι υπόλοιπες ορμόνες, για παράδειγμα η οξυτοκίνη που είναι η ορμόνη του δεσμού, δεν τα έζησε αυτά ως παιδί. Δεν είναι ανεπτυγμένες αυτές οι ορμόνες, αυτοί οι μηχανισμοί παραγωγής νευροβιβαστών και υποδοχής νευροβιβαστών. Δεν είναι ανεπτυγμένο αυτό το σύστημα, το εσωτερικό σύστημα μηχανισμού της οξυτοκίνης. Είναι περισσότερο ενεργοποιημένο και ανεπτυγμένο το σύστημα της ντοπαμίνης. Που σημαίνει ότι πέτυχα τη σχέση, είμαι σε σχέση, είμαι με μια ωραία γυναίκα, είμαι με έναν ωραίο άνθρωπο, είμαι καλύπτω με το, περνάμε καλά, βγαίνουμε, κάνουμε. Μετά από 6-7 μήνες πάει η ντοπαμίνη, μετά αντικαθίσταται. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, τι να κάνουμε τώρα. Αντικαθίσταται αυτός ο μηχανισμός μέσα σε όλους μας
με το μηχανισμό της οκιτοκίνης. Έχεις όμως ανεπτυγμένο αυτό το μηχανισμό. Γιατί αν δεν τον έχεις, δηλαδή το μηχανισμό μέσα στον οποίο ο δεσμός που αναπτύσσεις με τους ανθρώπους και άρα η ικανότητά σου να δένεσαι με υγιή τρόπο, σε κάνει να νιώθεις θαλπορή και ζεστασιά. Αυτός είναι ο μηχανισμός της οκυτοκίνης. Σε κάνει και νιώθεις θαλπορή και ζεστασιά η ασφάλεια της σχέσης, η ασφάλεια του δένομαι, η ασφάλεια του δεσμού. Ο άνω αποφευκτικός δεν έχει ανεπτυγμένους αυτούς τους μηχανισμούς. Μετά, maximum, μετά από 6-7 μήνες που πέφτει η ντοπαμίνη και λέει, okay, την κατέκτησα τώρα, τελείωσε το κατακτητικό μοντέλο, μας τελείωσε η ντοπαμίνη, τώρα φεύγουμε, πάμε για άλλα. Και η άλλη από πίσω τρέχει. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε σε ποιους από τους δύο τύπους προσκόλλησης βρισκόμαστε. Υπάρχει πάντοτε η λύση, γιατί το θέμα δεν είναι να ανακαλύψουμε μόνο αν βρισκόμαστε στον αγχώδη ή στον αποφευκτικό. Είναι εδώ να επικοινωνήσω πως η λύση είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε στον ασφαλή τύπο προσκόλλησης. Ο ασφαλής τύπος προσκόλλησης μιλάει για την αγάπη ως ασφάλεια, για την ασφάλεια ως αγάπη, για τη θαλπορή και τη ζεστασιά της αγάπης, για τη θαλπορή και τη ζεστασιά της σχέσης, από την οποία δεν χρειάζεται ούτε να αρπαχτώ, ούτε όμως και να φοβάμαι τη σχέση, το δεσμό. Χρειάζεται να μπορώ να καλύπτω κάποιες βασικές δικές μου συναισθηματικές, πόσο μάλλον και υλικές και πρακτικές ανάγκες, δηλαδή ουσιαστικά σου λέω χρειάζεται να είμαι ενήλικας, να γίνω ενήλικας του εαυτού μου, να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου. Θα χρειαστεί να μπορώ να καλύπτω κάποια πράγματα από μόνη μου, από μόνος μου, μέσα μου, κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μην αρπάζομαι από τις σχέσεις. Ταυτόχρονα όμως να μην είμαι τόσο άκαμπτος, που να λέω δεν έχω ανάγκη κανέναν, δεν χρειάζομαι κανέναν, δεν με ενδιαφέρει κανένας, θα τα καταφέρω μόνη μου, μόνος μου. Πίσω από όλες αυτές τις τοποθετήσεις, δεν έχω ανάγκη κανέναν, κανένας δεν είναι εδώ για μένα. Και το σε παρακαλώ μην με εγκαταλείψεις, όλοι με εγκαταλείπουν, θα είμαι καλό κορίτσι. Πίσω από αυτό υπάρχουν τραύματα και πληγές από την παιδική ηλικία και τα μοτίβα συμπεριφοράς που μάθαμε εκεί. Και χρειάζεται βαθιά μέσα μας να βουτήξουμε, σε πρώτη φάση να ανιχνεύσουμε ποιο είναι το δικό μας μοντέλο επικοινωνίας, ώστε έπειτα να αρχίζουμε να εκπαιδευόμαστε, αφού επεξεργαστούμε και αναλύσουμε το μοντέλο επικοινωνίας στο οποίο βρισκόμαστε τώρα και από πού προέρχεται, τα δεινά που δημιουργεί στην εξωτερική μας πραγματικότητα αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που μάθαμε ως μηχανισμό επιβίωσης από παιδιά, και έπειτα να αρχίζουμε να εκπαιδευόμαστε στον υγιή τρόπο τύπο επικοινωνίας, στον υγιή τρόπο τύπου να δένομαι, να δημιουργώ δεσμούς με τους άλλους ανθρώπους, που ονομάζεται ασφαλής δεσμός. Βουτάμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.